οι κυβερνήσεις διαχρονικά της Νέας Δημοκρατίας τώρα είναι γνωστές για την ικανότητά τους να βαφτίζουν το κρέας ψάρι, επιδιώκοντας να πείσουν τους εργαζόμενους ότι οι πολιτικές τους έχουν κοινωνική διάσταση, ότι ενισχύουν τους ανέργους, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ότι μάχονται τάχα μου για τον περιορισμό του κοινωνικού αποκλεισμού και ότι μπορεί να υπάρξει ένα κοινωνικό συμβόλαιο βασισμένο στους τρεις πυλώνες, κράτος, ιδιωτικός τομέας και κοινωνία, προκειμένου να βρεθεί, όπως λένε, το σημείο ισορροπίας της κοινωνικής συνοχής. Πόσο παλιά, τετριμένα και ξεπερασμένα ιδεολογήματα σήμερα, μόνο και μόνο για να ξεγελούν διαρκώς τους εργαζόμενους, να δημιουργούν την αυταπάτη ότι το καπιταλιστικό σύστημα έχει και ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτά μας είπε χθες ο κύριος Υφυπουργός, ο κύριος Ζαβός, στις δύο τοποθετήσεις του. Παρουσίασε και υπερασπίστηκε ένα σχέδιο νόμου για τη χορήγηση των μικροπιστώσεων σε πολύ μικρές επιχειρήσεις και ευάλωτες ομάδες εν μέσω ανούσιων και σκόπιμων αντιπαραθέσεων με το ΣΥΡΙΖΑ για το ποια είναι η νομική γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας επί του θέματος. Ενώ και οι δύο, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπερθεματίζουν το διατάξιο. Ανεξάρτητα εάν τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο επιφυλάχτηκε για τους δικούς του λόγους μικροκομματικής τακτικής, όπως άλλωστε το συνηθίζει σε πάρα πολλά νομοσχέδια, και υπενθυμίζω το αντιπεριβαλλοντικό νομοσχέδιο που ήρθε εδώ, που την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια μόνο και μόνο για να μην δώσει την θετική ψήφο σε αυτό το έκτρωμα. Το στηρίζει το Κινάλ, ενώ το Μέρα 25 καταψηφίζει διαφωνώντας ως προς τη μορφή και όχι ως προς το περιεχόμενό του. Άλλωστε το σχέδιο νόμου είναι παρόμοιο, αν όχι το ίδιο, με εκείνο που είχε επεξεργαστεί και ήταν έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει. Δεν πρόλαβε, τον διευκολύνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Άρα προς τι ο καυγάς? Αποφύγατε όμως, κύριε Υπουργέ, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ άλλωστε, να τοποθετηθείτε για την ουσία του σχεδίου, να τοποθετηθείτε για την, όχι για την ουσία του σχεδίου νόμου, αλλά για τη δεινή θέση που βρίσκονται οι εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι και μικροεπαγγελματίες ως αποτέλεσμα των δικών σας πολιτικών που τους εξοντώνει και βρίσκονται στο χείλος χρεοκοπίας στην κυριολεξία. Όσο και αν αυτά τα μέτρα αντικειμενικά μπορεί να δώσουν μια προσωρινή ανάσα σε ορισμένους αυτοαπασχολούμενους, δεν μπορούν να καταργήσουν την πηγή συσσόρευσης χρεών, όπως το αυξημένο κόστος των προμηθειών, αφού οι τιμές καθορίζονται από τα μονοπόλια, το λοένα συρρυκνωμένο μερίδιο αγοράς λόγω έντασης του ανταγωνισμού, σε συνδυασμό με τα γνωστά μέτρα περί αναγκαστικών εισπράξεων, τις δεσμεύσεις λογαριασμών, τις κατασχέσεις και πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας που εφαρμόζονται ακόμα και για χρέη 500 ευρώ. Παραπλανείται και διαστρεβλώνεται ακόμα και τα στοιχεία, έτσι όπως δίνονται, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι περίπου το 68% του αριθμού των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων αφορούν πολύ μικρές επιχειρήσεις, την ίδια ώρα που προσπερνιέται εντέχνως ότι η κύρια μάζα των χρεών αυτών αφορά μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Μιλήσατε για το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο βέβαια είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των τραπεζών για την απαλλαγή τους από τα βαρύδια των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έχουν την έγκριση και την απόλυτη στήριξη των τραπεζών, της Τράπεζας της Ελλάδος, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή όλων των αντιλαϊκών χρηματοπιστωτικών μηχανισμών του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ας βγάλουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και οι αυτοαπασχολούμενοι και μικροί επαγγελματίες τα συμπεράσματά τους για το γεγονός ότι οι τράπεζες θα μοιραστούν πακέτο ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ ως κρατικές εγγυήσεις, προκειμένου στη συνέχεια να τιτροποιήσουν και να μεταβιβάσουν σε επενδυτές φανς και άλλα κοράκια προβληματικά δάνεια ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή η έμεση χρηματοδότηση είναι ο λεγόμενος αναβαλλόμενος φόρος για τον οποίο κάνατε λόγο, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, αφορολόγητη χρηματοδότηση στο όνομα εξυγίασης του χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Αυτό το ρόλο υπηρετούν και οι διατάξεις του άρθρου 28 για το
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ποιος πληρώνει όμως το λογαριασμό? Θα τον πληρώσουν τα λαϊκά νοικοκυριά, με ένταση των πιέσεων και των εκβιασμών τους, ώστε να μην χάσουν τα σπίτια τους στους πληστηριασμούς, όσο και με την παραπέρα λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, με νέες φορολογικές και άλλες επιβαρύνσεις για να βγουν τα σπασμένα της νέας ενίσχυσης των τραπεζών. Ο Ηρακλής δεν ήρθε για να ικανοποιήσει και τους μεν και τους δε, και τις τράπεζες, τα φαντ και τους δανειολήπτες. Ή θα είσαι λοιπόν με τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και την απαλλαγή τους από τα χρέη, ή θα είσαι με τη σωτηρία των τραπεζών. Και τα δύο δεν γίνονται. Εσείς έχετε ταχθεί υπέρ της σωτηρίας των τραπεζών, των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξευρεθεί το πολυπόθητο σημείο ισορροπίας, όπως μας είπατε, να ταιριάξουν τα συμφέροντα των τραπεζών, των βιομηχάνων, της μεγαλοεργοδοσίας με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Αβυσαλαίο το χάσμα συμφερόντων ανάμεσα στον αυτοαπασχολούμενο, τη μικρή επιχείρηση και τα σχέδια των μεγάλων επιχειρηματικών κολοσσών. Άλλωστε, η πρόσφατη εξαμηνία έκθεση του ΟΣΑ στο ζήτημα των κόκκινων δανείων είναι αποκαλυπτική και αναφέρει: ο κίνδυνος αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπογραμμίζει την ανάγκη ταχείας εφαρμογής του σχεδίου για την αποκατάσταση της υγείας των τραπεζών και τη χρηματοδότηση επενδύσεων. Είναι λοιπόν φως φανάρι ότι δίνει το σήμα για την επέλαση στην πρώτη κατοικία. Γι' αυτό άλλωστε ετοιμάζεται, είτε με ε είτε με αλφαγιώτα, το νέο πτωχευτικό κώδικα που σηματοδοτεί το τέλος της όποιας παρεχόμενης δικαστικής προστασίας στην πρώτη κατοικία. Είναι πρώτον πυλών το μεγαλύτερο ρυφηθεί σε βάρος της λαϊκής οικογένειας. Η λαϊκή απέτηση όμως είναι μία: κανένα σπίτι σε χέρι τραπεζίτη. Το ξαναλέμε, αυτό το σχέδιο νόμου για τις μικροχρηματοδοτήσεις δεν δίνει μόνιμη και ουσιαστική διέξοδο για την πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων και μικροεπαγγελματιών. Στην καλύτερη περίπτωση, ποσά έως 25.000 μπορεί να λειτουργήσουν ως ένα κεφάλαιο επανεκκίνησης ή να βοηθήσουν να μετατεθούν τα χρέη. Στην πράξη δίνεται χώρο στους επιχειρηματικούς ομίλους να συστήσουν ανώνυμες εταιρείες που θα παίζουν ρόλο επίσημου τοκογλύφου, αναλαμβάνοντας να χορηγούν μικροδάνεια σε απελπισμένους, μόνο και μόνο να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαιά τους, να εκμεταλλευτούν τον πόνο, την αγωνία και τα αδιέξοδά τους που εσείς προκαλείτε. Να αποκτήσουν οι εταιρείες και με άλλους τρόπους πρόσβασης σε ζεστό χρήμα μέσω ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο θα προωθούν στους δικαιούχους μεν, αλλά πάντα με το αντίστοιχο ποσοστό κέρδους και μάλιστα εγγυημένο από το κράτος χωρίς καμία χασούρα. Καραμπινάτο λοιπόν ο δώρο προς τις επιχειρήσεις αυτές. Αυτούς λοιπόν πάτε να σώσετε. Προσπαθείτε να πείσετε τους αυτοαπασχολούμενους, ανέργους, νέους επιστήμονες, τη νέα γενιά, όσων θέλουν να επενδύσουν στο αβέβαιο μέλλον τους, ότι αυτό το μέτρο είναι φιλολαϊκό και δίνει λύση στα αδίεξοδά τους. Απαγορεύεται, όπως λέτε στο σχέδιο νόμου, η εμπράγματη ασφάλεια από το δικαιούχο, παρά μόνο εγγύηση ως διευκόλυνση προς τους δικαιούχους. Εγγυήσεις όμως μπορεί να είναι και τα ενέχειρα ή και τρίτα πρόσωπα ως εγγυητές. Προφανώς οι γονείς και τα συγγενικά πρόσωπα με αυτή την κατάσταση δεν είναι εύκολο να μπουν εγγυητές. Άρα λοιπόν, ποιοι είναι οι εγγυητές? Πιθανά μπορεί να είναι και οι διάφοροι επιτίδιοι σε ένα ρόλο δεύτερου τοκογλύφου. Σε κάθε περίπτωση όμως, κύριε Υπουργέ, κυβέρνηση βάζετε τους εργαζόμενους σε πολύ μεγάλους μπελάδες. Το κεφάλαιο όμως θα βρει τον τρόπο να τα πάρει διπλά και τρίδιπλα, αλυσοδένοντας πολλαπλά τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, ανέργους και νέους. Να σας θυμίσω, επειδή μιλήσατε για το ρόλο της Τράπεζας της Ελλάδος για την άσκηση ελέγχου για το μαύρο χρήμα, ότι με αντίστοιχο τρόπο νομιμοποιήσατε όλοι σας μέσα από αλλεπάλληλα νομοθετήματα τα φρουτάκια και τα τυχερά παιχνίδια στο όνομα πάταξης του παράνομου τζόγου. Κάνατε δηλαδή το νόμιμο τζόγο, την παράνομη κλοπή δηλαδή την κάνετε νόμιμη. Είναι κατανοητό φυσικά ότι οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν έρχονται να δώσουν διέξοδο στα συσσωρευμένα προβλήματα των αυτοαπασχολουμένων. Οι όποιες έξυπνες και εφικτές προτάσεις σας
είναι από τη σκοπιά διόρθωσης της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής. Χαρακτηριστικά είναι τα εκάστοτε προγράμματα νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, τα οποία περισσότερο λειτουργήσαν σαν βαλβίδα άμβλυνσης της ανεργίας παρά στη δίθεν τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η πλειοψηφία των αυτοαπασχολουμένων εμπόρων, βιοτεχνών, επιστημόνων, τεχνικών στη χώρα μας δεν έχει τίποτα ουσιαστικό να περιμένει ως βελτίωση της θέσης τους από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές διαχείρισης, τόσο με το κράτος όσο και σε ενωσιακό επίπεδο. Ακόμα περισσότερο τώρα με τη νέα κρίση πρώτων πυλών, με τις αντιθέσεις να οξύνονται ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα σε κλάδους και τομείς όπως ο τουρισμός. Γι' αυτό και τρέχετε να τους ενισχύσετε με πακτολόδης εκατομμυρίων ευρώ, με το Ταμείο Ανάκαμψης, μέσα από δάνεια και επιχορηγήσεις με προκλητικά προνόμια. Γι' αυτό αρνείστε πεισματικά να πάρετε μέτρα με βάση τις προτάσεις που σας έχουμε καταθέσει ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που περιορίζουν τα προβλήματα και διαμορφώνουν κάποιες προϋποθέσεις επιβίωσης των αυτοαπασχολούμενων, ιδιαίτερα στον τουρισμό, επισητισμό, στο εμπόριο, για το αμέσως επόμενο διάστημα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να λυθούν ούτε στη Δευτέρα παρουσία με εσάς και το κεφάλαιο στην εξουσία απλά στοιχειώδη, όπως αυτά που σας λέμε, η επανένταξή του στο αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ανά παιδί, η διαγραφή τμήματος των χρεών προς τράπεζες και εφορίες, η απαλλαγή των αυτοαπασχολούμενων από την καταβολή σφορών ατομικής ασφάλισης για όλο το διάστημα όσο ισχύουν τα μέτρα και η κρίση, για κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος της καταβολής του έμφυα και της προκαταβολής φόρου. Τίποτα από όλα αυτά. Το ποτάμι λοιπόν της καπιταλιστικής εξέλιξης αντικειμενικά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω στις παλιές καλές μέρες χαμηλότερης κεφαλαιακής συγκέντρωσης και εν μέρη προστασίας της μικροϊδιοκτησίας, στις οποίες μπορούσε να εξασφαλιστεί ένα σχετικά ικανοποιητικό εισόδημα. Η τάση συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου είναι νομοτελειακή τάση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επιχειρηματικής μονάδας έναντι της μικρής ιδιοκτησίας, ειδικά αυτής που δεν εκμεταλλεύεται ξένη μισθωτή εργασία, είναι συντριπτικά. Η ανάπτυξη της παραγωγής εξάλλου σε μεγάλη κλίμακα, στο έδαφο της χρησιμοποίησης της πιο σύγχρονης τεχνικής και των επιστημονικών ανακαλύψεων, της διεύρυνσης του καταμερισμού εργασίας και της χρησιμοποίησης, της πλατιάς χρησιμοποίησης της μισθωτής εργασίας, επιτρέπει την πολύ γρήγορη ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Αλλά στις συνθήκες του καπιταλισμού σήμερα, ωφελημένοι από την αύξηση του μεγέθου της παραγωγής, είναι φυσικά οι επιχειρηματικοί όμιλοι που ιδιοποιούνται την παραγόμενη υπεραξία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν στήθηκε, κυρίες και κύριοι, για τη σωτηρία των αυτοαπασχολουμένων των εργατών, αλλά για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια έναντι των άλλων ανταγωνιστών, τους Αμερικανών, Κινέζων, Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία. Μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι δεν μπορούν να ακουμπούν το μέλλον τους στη μία ή στην άλλη υπεριαλιστική ένωση μονοπωλίων. Τις συμμαχίες τους οφείλουν να τις αναζητούν και θα βρουν το δρόμο στις αντίστοιχες κοινωνικές ταξικές δυνάμεις ενάντια στα εγχώρια και ξένα μονοπόλια. Παρακαλώ, πραγματικά, και ολοκληρώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ωραία, πραγματικά εναλλακτική οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας είναι η κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, ώστε με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό να οργανωθεί η παραγωγή και κατανομή με κίνητρο την ικανοποίηση των διαβρυνόμενων λαϊκών αναγκών, κατανέμοντας ανάλογα όλο το εργατικό δυναμικό. Οι μεγαλοστομίες που συχνά ακούγονται περί ενιαίου επιχειρηματικού κόσμου για μια ακόμα φορά διαψεύστηκαν. Επιβεβαιώθηκε ότι οι αυτοαπασχολούμενοι πλήρωσαν και αυτοί ακριβά στο πλευρό της εργατικής τάξης και της μικρομεσαίας αγροτιάς το μάρμαρο της καπιταλιστικής κρίσης, σε αντίθεση με την ανάκαμψη και τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλίων. Αυτό δεν θα επιτρέψουμε να επαναληφθεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.